Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 1 Νοεμβρίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Με εχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την απάντησή του σε επίκυρη ερώτηση του βουλευτή του κινήματος αλλαγής Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για τη μέθοδος ΔΙΤ στη διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, πριν ξεκινήσει να αναφέρεται στην ουσία του θέματος, εξαπέλυσε επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς όπως παρατήρησε, δεν υπήρχε ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα. Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής από την αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και για τους τύπους, ώστε να συμμετέχει στη διαδικασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει πάρα πολλά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Κατά τα άλλα, ενδιαφέρονται κάποιοι για την αναβάθμιση του επίπεδου του κοινοβουλευτικού διαλόγου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Θα πάμε τώρα να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την ειδησιογραφία. Καλησπέρασουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη ΔΕΗ. Μετασχηματίζεται η ΔΕΗ με 10 νέα μέτρα, ενώ παρελθόν αποτελεί πλέον η μονιμότητα στους νέους εργαζόμενους. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα δούμε και τις τελευταίες ειδήσεις που έχουμε γύρω από τη ΔΕΗ, οι οποίες παρουσιαστήκαν εχθές αναλυτικά από τον Υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη. Όμως, Δημήτρη, πριν περάσουμε και δώσουμε αναλυτικά τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από τη ΔΕΗ, θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά οι πολίτες θα τους φανούν και χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Είναι οι ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσω από τη ΣΥΡΙΖΑ, που αφορά την περιοχή. Η πρώτη ομοιότητα είναι ότι καταρχάς είχαμε ένα κόμμα το οποίο ήταν στην κυβέρνηση και το οποίο στην κυριολεξία λειτουργήσε απαξιωτικά για τη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί καταρχάς στη Δυτική Μακεδονία, στους Ακριτικούς Ψαράδες, ένα χωριό της κοινότητας του Δήμου, ένα χωριό του Δήμου Πρεσπών, υπογράφει η συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι μια καθαρά κομική και προδοτική συμφωνία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε στην κυριολεξία απαξίωση του ηθικού αναστήματος της Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα έρχεται η ΔΕΗ, η Νέα Δημοκρατία, που είναι στα ενία της χώρας και βλέπουμε ότι επιχειρείται μια παρόμοια διαδικασία που έχει και αυτή εθνικά χαρακτηριστικά και ακούει στο όνομα ΔΕΗ. Τι έχουμε λοιπόν μπροστά μας? Έχουμε το τέλος του Λιγνίτη το 2028, του Τέστιν το τέλος της Δυτικής Μακεδονίας. Και όλα αυτά βλέποντας τους δύο αρμόδιους άνθρωπους από τη φύση και από τις εξελίξεις, τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Χατζηδάκη, και τον Πρωθυπουργό της χώρας, να χαίρονται στην κυριολεξία που οδηγούν τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή την κατάσταση. Ειδικά ο κύριος Χατζηδάκης, βλέποντας τον κάποιος να γελάει όταν μας παρουσιάζει τις αρνητικές εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΗ, μπορεί εύλογα να σχηματίσει εικόνες και πού οδηγείται αυτή η χώρα, αλλά και η Δυτική Μακεδονία. Αυτά σε ό,τι αφορά την εικόνα που λειτουργούν των δύο κομμάτων, που είναι ομοιότητες. Η μία αφορά τη ΔΕΗ και η άλλη τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, να έρθουμε σε αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός, ότι παρελθόν αποτελεί η μονιμότητα για τους νέους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και ότι θα γίνει μετασχηματισμός της ΔΕΗ με 10 σημεία, σε 10 σημεία, σε 10 άξονες. Ποιοι είναι αυτοί στην κυριολεξία οι άξονες? Ο πρώτος άξονας είναι: καταργείται η μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους στη ΔΕΗ και γίνονται ευέλικτες οι προσλήψεις. Ο δεύτερος: καταργείται η μονιμότητα στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές και εισάγονται οι τριετείς θητείες. Ο τρίτος είναι: εισάγουμε κίνητρα για την προσέλκυση στελεχών από έξω από την αγορά. Μάλιστα. Ο τέταρτος: ενισχύουμε τη μεσαία βαθμίδα διοίκησης της εταιρείας. Πέμπτος άξονας είναι: τίθενται οι προϋποθέσεις στο νομοσχέδιο για την εισαγωγή ενός σχεδίου για εθελούσιες εξόδους που θα επιβαρύνει αποκλειστικό στη ΔΕΗ, όχι τους φορολογούμενους, όχι τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο έκτος: διευκολύνεται η εσωτερική κινητικότητα των εργαζομένων. Ο έβδομος: επιτρέπονται εθελοντικές, εφόσον το θέλουν, μετακινήσεις προς το δημόσιο τομέα εργαζομένων της ΔΕΗ και μεταφορά εργαζομένων δηλαδή σε άλλες πάλι δημοσίου χαρακτήρα εταιρείες. Ο όγδος: εισάγουμε ένα ευέλικτο πλαίσιο για τις προμήθειες. Ο ένατος άξονας είναι: ενισχύουμε την εταιρική διακυβέρνηση στη ΔΕΗ. Και τέλος, ο δέκατος άξονας είναι: καταργείται το προνομιακό τιμολόγιο για τους εργαζόμενους και για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Αυτό που λέμε. Μάλιστα. Τώρα, συνέχεια με τις εξελίξεις στη ΔΕΗ, δύο κατηγορίες εργαζομένων που βλέπουν έξοδο από την επιχείρηση. Τι προβλέπετε για τους 50 και για τους 55 και άνω που δεν έχουν βγει στη σύνταξη? Μάλιστα, για να τα δούμε. Το ρεπορτάζ λέει, Δημήτρη, ότι έχουμε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από την ίδια την επιχείρηση μέχρι και την συνταξιοδότησή τους. Προβλέπει για τους 55 και πάνω το μοντέλο του ΟΤΕ που περιέγραψε από την πλευρά του χθες ο κύριος Χατζηδάκης για τις εθελουσίες στη ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όντως πραγματικά θα έχουμε δύο κατηγορίες εργαζομένων. Αυτοί που ακούν στα 50 τους χρόνια και άνω των 55 ετών. Συγκεκριμένα, εκείνους που όντως άλλους
Πρόκειται να αποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια λόγω συνταξιοδότησης. Μόνο φέτος ο αριθμός υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 1000 άτομα. Τώρα, τους 50 αυτοί θα μετακινηθούν είτε σε θηγατρικές για να καλύψουν ανάγκες, είτε σε άλλους φορείς του δημοσίου. Τεχνίτης, για παράδειγμα, από το εργοστάσιο του Αμιντέου που θα κλείσει μέσα στο 2020, θα μπορεί να μετακινηθεί στο Δήμο, την Περιφέρεια ή σε άλλο φορέα της ευρύτερης περιοχής. Είναι αυτό που λέμε η μετακινήση και η κινητικότητα. Και τους 55 ετών και άνω, δηλαδή όσους απέχουν έως 5 χρόνια από τη σύνταξή τους, εκτός από ένα λελογισμένο μπόνους αποχώρηση, θα πάρουν ως κίνητρο και την καταβολή από τη ΔΕΗ των εισφορών τους μέχρι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο ΤΕ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το σύστημα και το παράδειγμα του ΤΕ ως ένα βαθμό θα το χρησιμοποιήσει και η ΔΕΗ. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι όσοι φεύγουν, που είναι στα 50 και φεύγουν από τη ΔΕΗ, θα μετακινούνται και σε φορείς του δημοσίου. Ναι, Δήμου, περιφέρειες. Άρα θα πάνε εργαζόμενοι και εκεί. Μάλιστα. Στη ΔΕΗ να είναι στην περιφέρεια ή στις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοίκησης. Τώρα, άμεση ήταν η αντίδραση της ΓΕΝΟΠ. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το καθεστώς των εργαζομένων δύο ταχυτήτων. Πάμε να δούμε τι λέει η ΓΕΝΟΠ για να δούμε στη συνέχεια και τις δηλώσεις του Μόσχου Μόσχου και του Σάκη Μάστορα στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΠΕΔ για το θέμα της ενέργειας. Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν φυσιολογικό να υπήρχε μια αμεσότητα όσον αφορά την απάντηση στα αυτά που ανακοινώθηκαν από την πλευρά του Υπουργού από το συνδικαλιστικό όργανο της ΔΕΗ, τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Γιώργος Αδαμίδης, δήλωσε πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το καθεστώς των εργαζομένων δύο ταχυτήτων. Μάλιστα. Το πρώτο κράστε της έκθεσης και της έντασης των αντιδράσεων που θα προκαλέσει το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, επιφέροντας ουσιαστικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις εντός της ΔΕΗ, αναμενόταν να γίνει, ας πούμε, αμέσως μετά την ανακοίνωση του κυρίου Χατζηδάκη. Και έτσι και έγινε. Υπήρχε άμεσα η αντίδραση του κυρίου Αδαμίδη, ο οποίος λέει ότι σε καμία περίπτωση, Δημήτρη, εμείς δεν θα δεχτούμε έτσι και δεν θα πέσουμε αμαχητοί σε αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, κάνοντας μια αναφορά σε αυτό το ποσοστό έκπτωσης, το οποίο υπόθηκε ότι θα μειωθεί, θα εξαφανιστεί, ο κύριος Αδαμίδης είπε ότι αυτό αποκτήθηκε μέσα από μια σειρά αγώνων και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και θέλει να το καταργήσει. Νομίζω ότι είναι σημαντικά τα ζητήματα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας. Και να δούμε έτσι επιγραμματικά τι είπαν ο Μόσχος Μόσχος Άκης Μάστορας για να πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Στο περιθώριο μια ημερίδας που πραγματοποιείται, μια συνάντηση θα έλεγα με Ευρωπαίους που συμμετέχουν Ευρωπαίοι εταίροι και αφορά την ενέργεια, ο κύριος Μάστορας δήλωσε ότι το μόνο που επηρεάζει τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ είναι η μείωση της έκπτωσης του ρεύματος. Τα υπόλοιπα για το κλείσιμο των λειτουργικών μονάδων το 2028 αφορούν την τοπική κοινωνία. Εγώ θα παραμείνω, είπε ένας συνταξιούχος, ο οποίος θα παίρνει μια καλή σύνταξη και θα συνεχίσω τη ζωή μου. Ίσως επιλέξω έναν άλλον τόπο, γιατί μπορεί να μην με καλύπτει αυτός ο τόπος από εδώ και πέρα. Έχει και κινησμό ο κύριος Μάστορας. Βλέπω ότι δεν τον ενδιαφέρει, γιατί αυτός θα παίρνει τη συνταξιούλα του που θα είναι καλή και σου λέει: εγώ θα φύγω από την Κοζάνη. Γιατί αυτό να το λέει και ειρωνικά όμως για όλες τις εξελίξεις. Αυτό όμως δεν λέγεται όντας συνδικαλιστής εν ενεργεία και βλέποντας και παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια μάλιστα. Και με μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ενεργό. Πρέπει να αντιδράσει η τοπική κοινωνία. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Σωματείου Ενέργειας ΔΕΗ, ο Σπάρτακος, ο Μόσχος Μόσχου, είπε ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού είναι καταστροφικές, ότι μέχρι το 2028 θα κλείσουν οι λειτουργικές μονάδες χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο για να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί. Πάμε να τις δούμε τις δηλώσεις αυτές που έγιναν σήμερα και επιστρέφουμε. Ύστερα από αυτά που ακούσαμε από το βήμα του ΕΕ, ό,τι και να μας πει είναι αναμενόμενο. Σήμερα, 12.30 ώρα, υπάρχει συνάντηση της ΓΕΝΟΠ με τον Υπουργό. Όχι μόνο για αυτά που ξεκίνηθηκαν χτες, αλλά και γενικότερα το τι θα συμβεί με τις μονάδες. Και μετά θα αντιδράσουμε ανάλογα. Θα περιμένουμε άρα τη συνάντηση. Ασφαλώς και είναι καταστροφικά, αλλά πιο καταστροφικά για την περιοχή, για την εθνική οικονομία, για τη χώρα, είναι δηλώσει του Πρωθυπουργού ότι μέχρι το 28 θα έχουν κλείσει οι ελληνικές μονάδες, χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο. Δεν ξέρω τι εξυπηρετούσαν αυτές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Άρα, με βάση εκείνη την εικόνα, ό,τι και να ακούσουμε έχει δευτερεύοντα σημασία. Ασφαλώς και τα χθεσινά είναι καταστροφικά και είναι συνέχεια των άλλων. Για ό,τι θέλετε, εγώ έχω μιλήσει χθες με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ, τον Αδαμίδη. Θα γίνει συνάντηση εφόλης της ύλης, θα δεχθούν στο τραπέζι όλα από το κλείσιμο των μονάδων μέχρι το εξελίξαμε και από το απόγευμα σήμερα, ανάλογα με το επίπεδο που θα σε ετοιμότητα για τις επόμενες κινήσεις. Και θα είμαι στη διάθεσή σας μετά, όταν έχουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα και αυτά που υπόθηκαν χθες θα αναλυθούν ένα-ένα, συν όλα τα προηγούμενα. Ακόμα και απεργιακές. Κοίταξε, πιστεύω ότι οι απεργίες οι κρίσιμοι δεν βοηθούν σε τίποτα. Θα προκληθούν σίγουρα κάποιες κινητοποιήσεις που να φέρουν και αποτέλεσμα. Και εδώ πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Από τους φορείς, δεν μπορεί μόνο το συνδικάτο. Άρα θα περιμένουμε το μεσημέρι και από το απόγευμα στη διάθεση. Και όταν λέμε κλείσιμο μονάδων, εννοούμε ΑΕΣ, ορυχεία, όλα ή κάποια μένουν εδώ, όπως το λέμε, είδα 5 προγράμματα. Νομίζω ότι είναι σαφής και το επανέλαβε πολλές φορές. Δεν έμεινε σε μία δήλωση. Λέει ότι μέχρι το 28 τελειώνουμε το λιγνίτι. Δηλαδή το πιο ανησυχητικό είναι αυτό, τελειώνουμε το λιγνίτι. Χωρίς να έχει πάρει, να έχει προηγηθεί καμιά διαβούλευση. Χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα στην Μακεδονία. Ένα μόνο θα σας πω. Γι' αυτό έχει τη σημασία του.
πριν από 20 μέρες περίπου που έγινε στο το επιμελητήριο μια παρόμοια εκδήλωση. Εκεί ήταν από την Αγγλία, από την περιοχή που πριν από 41 χρόνια επί Θάτσερ κλείσαν εργοστάσια. Παρόλο που πέσανε πολλά χρήματα, γιατί η οικονομία της Αγγλίας δεν έχει καμία σχέση με την οικονομία τη δικιά μας, εκείνη η περιοχή είναι φτωχότερη της Αγγλίας και δεν έχουν συνέλθει ακόμα. Άρα αντιλαμβάνεστε, θα γίνει που υπήρχε και ένα σχέδιο. Σε εμάς δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, με μεγάλη ευκολία εξαγγείλαν ότι κλείνουν και κανείς δεν ρωτάει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Άρα εκείνος που πραγματικά θα την πληρώσει θα είναι ο Έλληνας καταναλωτής, γιατί όταν είσαι εξαρτημένος από εισαγόμενα, από το φυσικό αέριο σε μια δύσκολη στιγμή, η χώρα δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει. Εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε ετοιμότητα όλοι. Ασφαλώς και η δικιά σας δουλειά είναι υπερπολίτιμη να αναδείξουμε τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα και από το απόγευμα σε ετοιμότητα όλοι. Το μόνο που επηρεάζει τους διεξήδες αυτή τη στιγμή είναι η μείωση του ρεύματος. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν άλλους εκτός τους διεξήδες. Και τι εννοώ με αυτό, και είμαι κάθετος. Αφορά την κοινωνία, την τοπική και την ευρύτερη σε σχέση με το πώς θα πρέπει να έχουν μια υπόλοιπη ΔΕΗ από εδώ και πέρα. Όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, ουδής παλιός υπάλληλος θα πάθει κάτι. Αντιθέτως, θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της εργασιακής μας ζωής, το οποίο δεν είναι και μακρόν. Είμαστε καλυμμένοι δηλαδή από την άποψη του 2028 που εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Παρένθεση, δεν μας άρεσε. Κλείνω την παρένθεση, συνεχίζω παρακάτω. Αλλά αυτό, ξαναλέω, αποτελεί πλέον πρόβλημα της κοινωνίας, του Περιφερειάρχη, των βουλευτών, των δημάρχων, για το τι περιοχή θέλουν. Εγώ θα παραμείνω ένας συνταξιούχος ο οποίος θα παίρνει μια καλή σύνταξη και θα συνεχίσω τη ζωή μου. Ίσως επιλέξω έναν άλλον τόπο, γιατί μπορεί να με καλύπτει αυτός ο τόπος από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Αν το καταλάβουμε, είμαστε εδώ σαν συνδικάτο να πούμε την άποψή μας, να καταθέσουμε την εμπειρία μας, γιατί είναι μεγάλη, σε σχέση με το πώς μπορούμε να κάνουμε μια πρόταση η οποία να υπερβαίνει ή να, τελικά, να ξεπερνάει αυτόν τον κάβο. Όλα τα υπόλοιπα είναι για συζήτηση. Τώρα θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε στη Φλόρινα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του σήμερα, μετά από περιπέτεια πολλών το καζίνο της Φλόρινας. Πάμε να μας δώσεις το ροπορτάζ και να βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες από το χώρο του καζίνου. Το καζίνο της Φλόρινας, που μετά από μια πολυετή περιπέτεια, επιτέλους σήμερα στις 2 το μεσημέρι, άνοιξε την αυλαία του και λειτουργεί κανονικότατα. Ωραία. Η επωνυμία του είναι The Link Casino Florina. Βέβαια, γνωρίζουμε οι πάντες ότι είναι μια επένδυση που έγινε από την οικογένεια Τότι. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε το ύψος των χρημάτων που δαπανήθηκαν στο να ολοκληρωθεί αυτή η επένδυση. Αλλά χθες, επειδή μας φιλοξενήσανε στα πλαίσια μιας ενημέρωσης σε ό,τι αφορά την λειτουργία του, έχουμε να πούμε ότι το καζίνο απασχολεί αυτή τη στιγμή 120 εργαζομένους. Οι 100 είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών και είναι όλοι από τη Φλόρινα, ενώ οι 20 είναι στελέχη ανωτάτου επίπεδου, οι οποίοι είναι από διαφορετικά μέρη της χώρας, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, ο μάνατζερ. Το μάνατζερ έχει γεννηθεί στην Βιθλέμ. Τώρα δεν γνωρίζω αν είναι Παλαιστίνιος ή αν είναι Εβραίος. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο μάνατζερ, έχει γεννηθεί στην Βιθλέμ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι προσλήψεις που αφορά το προσωπικό τους 100 που είναι κάτω των 30 ετών έγιναν σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Κώστα Τότι, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ανεργία στη Δυτική Μακεδονία. Δώσε μας 2-3 στοιχεία. Ναι, μας είπε ο κύριος Τότης ότι η ανεργία σε ηλικία κάτω των 30 ετών στη Δυτική Μακεδονία έχει ξεπεράσει το 70% και είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι λοιπόν, λειτουργήσε σε μια άλλη βάση. Ακόμη μας είπε ότι προς το παρόν δεν θα λειτουργήσουν οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της όλης επένδυσης. Δηλαδή θα έχουμε ένα ξενώνα, ένα ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 5 αστέρων, οι οποίες θα είναι και επιστοποιημένες, γιατί υπήρχε μια στασιμότητα όσον αφορά την εταιρεία που έχει αναλάβει να το ολοκληρώσει. Ελπίζουν όλοι ότι εντός του Γενάρη του 2020 θα είναι τα πάντα έτοιμα και θα λειτουργεί κανονικά και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Να πούμε ακόμα ότι οι ώρες λειτουργίας του καζίνου είναι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας και νομίζω ότι όσοι επισκεφτούν και θα έχουν την τύχη να το δουν για από κοντά θα διαπιστώσουν πραγματικά ότι είναι πραγματικά ένας εξειδικευμένος χώρος με ελιτιστικά, θα πω, προσεκτικά χαρακτηριστικά και να πούμε ακόμη ότι θα υπάρχει και ένα έτσι ψυχαγωγικό πρόγραμμα αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες στο σύνολό τους, όπου θα περάσουν από εκεί βέβαια διάφοροι Έλληνες καλλιτέχνες και ξένοι, οι οποίοι βέβαια θα ψυχαγωγούν τους πελάτες του καζίνου. Ακόμη να πούμε ότι θα λειτουργήσει και εστιατόριο το οποίο θα έχει την δυνατότητα να σερβίρει στους πελάτες προϊόντα γκουρμέ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια επένδυση πολύ ποιοτική, με πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μένει να δούμε βέβαια αν θα αποδώσει. Να πούμε ακόμη ότι εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά για το γρήγορο της υπόθεσης. Ο κύριος Τότης βέβαια ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του σε διάφορα ερωτήματα που του τέθηκαν, αν πραγματικά είχε ευθύνες
ο μακαριστός Μητροπολίτης Αυγουστίνος. Εκεί μας είπε ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης δεν έφερε καμία ευθύνη σε ό,τι αφορά τη μη λειτουργία του καζίνου. Οι ευθύνες αναλογούν σε κάποιους άλλους, δεν μας ανακοινώσει τα ονόματα. Ωραία, αυτό δεν έχει περασμένα ξεχασμένα, λειτουργεί μια χαρά. Τώρα πάμε στο χώρο της πολιτικής. Στην Κοζάνη θα βρίσκεται στις 10 Νοεμβρίου ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Αφορμή βέβαια ένα παραμύθι με τον τίτλο «Παίξε μπάλα». Πάστε. Πρόκειται για μια ιστορία αυτοβιογραφική που αναφέρεται στην πορεία ενός αγοριού από τις αλάνες του χωριού μέχρι τα μεγάλα γήπεδα της Ευρώπης. Ένα παραμύθι που εστιάζει στην αξία της επιμονής, της σκληρής προσπάθειας, των υψηλών στόχων που μόνο μέσα από την ομαδικότητα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Με το βιβλίο του αυτό, ο Ευρωβουλευτής Θοδωρής Ζαγοράκης έρχεται να μιλήσει τα παιδιά στον χώρο του αθλητισμού, της ευγενής άμυλας, της συνεργασίας αλλά και της ομαδικότητας. Ταυτόχρονα, ο σκοπός του παραμυθιού είναι σπουδαίος, καθώς όλα τα έσοδα από το παραμύθι θα διατεθούν στην κυβωτό του κόσμου με πρωτοβουλία του ίδιου του Ευρωβουλευτού. Τώρα, το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής. Στις 10:30 το πρωί με 12, στις 10 του Νοέμβρη, θα παρακολουθήσει φιλικό αγώνα στο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης από ομάδες της περιοχής και θα υπογράψει το βιβλίο του ο ίδιος ο συγγραφέας. Του τέσσερι ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης. Στις 12:30 μέχρι τις 2 θα έχουμε παρουσίαση του παραμυθιού «Παίξε μπάλα» στη στέγη ποντιακού πολιτισμού με θεατρικό δρόμενο από τα παιδιά των τμήματων του ιδιωτικού νηπιαγωγείου ΑΠΕΠΑ Μπλουμ. Νομίζω ότι είναι μια καθαρά εκδήλωση ανθρωπιστικού χαρακτήρα, άσχετα αν στο κομμάτι αυτό υπάρχει και η έκδοση και η παρουσίαση ενός βιβλίου. Ωραία, πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις για να ολοκληρώσουμε. Δηλαδή, τις τελευταίες μέρες και με αφορμή την 28η Οκτωβρίου είδαμε εικόνες οι οποίες πραγματικά. Στη Φιλαδέλφεια. Ναι, δεν τιμούν τη χώρα μας. Όχι, δεν τιμούν τη χώρα μας. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Να διακομωδούν την εθνική επέτειο. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ να υποστηρίζουν αυτούς τους νεαρούς αυτά που κάνανε εκεί πέρα. Ναι, αν θελήσουμε να πάρουμε και να τοποθετηθούμε, θα είμαστε πολύ σκληροί σε αυτά τα οποία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό. Όμως σήμερα ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο διαδίκτυο ο γνωστός σε όλους μας ιδρυτής, ο συγγράψας της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, ένα σύντομο άρθρο το οποίο τιτλοφορεί 28 Οκτωβρίου 1940. Και να πούμε, επειδή αναφέρεσαι σε αυτό το θέμα, πριν πάμε να πούμε ότι προς το τέλος του δελτίου έχουμε ένα μεγάλο ρεπορτάζ από την ορεινή Σαμαρίνα Γρεβενών, όπου εκεί γιόρδασαν το έπος του 40 την 28 Οκτωβρίου. Στο τέλος του δελτίου ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ με καταθέσεις στεφάνων από τους ανθρώπους οι οποίοι εκεί πάνω φώναξαν για μια ακόμη φορά όχι. Θα διαβάσουμε αναλυτικά αυτή τη σύντομη παρέμβαση του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, γιατί απαντά σε όλους όσους με μεγάλη ελαφρότητα και προχειρότητα υποστήριξαν τα παιδιά βλέπουν και αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο θέμα. 28 Οκτωβρίου 1940 υπερασπιστήκαμε την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Βέβαια, ο κύριος Χαραλαμπίδης εδώ κάνει και ένα παραλληλισμό με τη 19η Μαΐου, μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποδιακού ελληνισμού. Είναι ορατό εδώ και χρόνια τονίζεται ότι οι νεοφασιστικοί μηχανισμοί στοχοποίησαν την 28η Οκτωβρίου, όπως στοχοποίησαν τη 19η Μαΐου. Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί. Τι κάναμε την 28η Οκτωβρίου 1940, υπερασπιστήκαμε την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τι είναι η 19η Μαΐου, η υπεράσπιση της ιδεολογίας της ζωής επί αυτής του θανάτου. Η νίκη της ζωής επί του θανάτου, είπε όταν την πρότεινα. Εμείς δεν κάναμε Auschwitz, Κάνδανο, Καλάβρητα, Κομμένο, Παραμυθιά, Πύργους Δομένικο. Δεν είχε ελληνικά τάγματα μαζί με τους Ναζί στην υπεράσπιση του Χίτλερ στο Βερολίνο. Αυτή είναι η εθνική διαφορετικότητά μας. Είναι ακόμη μια ευγενής διαφορετικότητα. Δεν είναι όλες οι διαφορετικότητες ευγενείς. Αν μας μιμούνταν και άλλοι, δεν θα είχαμε Auschwitz ούτε δίστομο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα λέει πολύ σύντομα όλα και καλά απαντά σε αυτούς που με μεγάλη ελαφρότητα και προχειρότητα υποστήριξαν τα παιδάκια αυτά. Με αυτούς τους αμόρφωτους ντρόπιασαν. Τους πολεμιστές αυτούς που αγωνίστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι εμείς σήμερα. Τελικά κανείς δεν καταλαβαίνει και υποστηρίχθηκαν από συγκεκριμένα κόμματα. Τέλος πάντων, μην τα ανοίξουμε το θέμα γιατί δεν ανοίξουμε, έχουμε ένα πλούσιο δελτίο μετά. Και αλλά να πούμε ότι, κοιτάξτε να δείτε κυρίες και κύριοι, πρωταγωνιστές αυτά τα ζητήματα και όλα αυτή την ασκήμια που ζούμε είναι δύο. Είναι η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια, πώς έχει χειραγωγηθεί, πώς έχει διαμορφωθεί μετά τη μεταπολίτευση και το σύστημα εκπαίδευση τη χώρα. Καθαρά πράγματα. Τώρα, αν κάποιος θέλει να αποποιηθεί των εκφύλων τους, δυστυχώς δεν θα βρει ευήκο αότα. Πάμε να κλείσουμε τώρα. Να πούμε καταρχάς ότι είχαμε και μια σεισμική δόνηση με κέντρο 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο την Αλβανία, δυτικά της Καστοριάς. Εκεί να πούμε ότι γίνονται συνέχεια σεισμικές δονήσεις. Σε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η πρώτη εκτίμηση βέβαια ήταν 4,8, τελικά ήταν κατά μία μονάδα παραπάνω, 4,9. Έγινε ιστός βέβαια και στην Δυτική Μακεδονία. Και να κλείσουμε από τον Δήμο Εορδέας, να πούμε ότι ο Δήμος Εορδέας έβαλε μπροστά
στην εκμόνηση σε ό,τι αφορά το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το γνωστό σε όλους μας ΒΑΚ, μέσα από τη διαδικασία που τα προηγούμενα χρόνια ολοκληρώθηκε και σε επίπεδο Δήμου Κοζάνης. Υπεύθυνος από την πλευρά του Δήμου Εορτάς ορίστηκε Δημήτριο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικολογοδομίας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο κύριος Νίκος Φουρκιώτης. Να πούμε ότι την ομάδα του στελεχώνουν εργαζόμενοι στο Δήμο Εορτάς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία, θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το Τεχνικό Μελητήριο Δυτικής Μακεδονίας έχει εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Στο δελτίο ειδήσεων του West μίλησε για τις εκλογές στο ΤΕΕ ο επικεφαλής της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών στη Δυτική Μακεδονία και εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Στέργιος Κιάνας.